που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Είναι μια, είναι επτά, είναι μα ούτε επτά, είναι χίλιες επτά, είναι καταστροφή, είναι μαρτύριο, είναι καμμένη γη, είναι πληγές, είναι αν είναι επτά, είναι ναι, αυτές είναι. Το που μετράς τις λύπες, μετρά και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά παναθεμάτες. Πεθερές επτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές επτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Καλημέρα κύριε Μαρία. Καλημέρα. Καλώ στην κραμαρία μας. Έχω καλό αγκουράκι σήμερα. Το τρως και δροσίζεσαι. Με την τιμή που τα έχεις, δεν δροσίζεσαι, ζορίζεσαι. Έτσι που το πάτησε λίγο θα το χωρέσουμε από το ξεχοείο. Έλα, έλα, αλλά ο παράπονα μου είσαι. Αφού το ξέρεις ότι ποτέ δεν σε αφήνω έτσι. Στα τρία το ένα δώρο. Τέλος πάντων, βάλουμε 30. Απ' τα καλά για τα σαφρακιασμένα. Α, κραμαρία, μεγάλη προσβολή ξεστόμησες. Αφού το ξέρεις ότι έχω το καλύτερο αγκουράκι της αγοράς. Δεν μιλάω για το δικό σου αγκουράκι. Για αυτά που θα μου δώσεις, λέω. Με το συμπάθειο, κυρία Μαρία, τι θα τα κάνεις στο σαγκούρια. Τζατζίκι. Η Μαρία ήταν από τη φύση της λαϊκός άνθρωπος. Τα μετάξια, οι γόβες και τα κομμωτήρια της έφερναν αναγούλα. Επιχειρηματικό δαιμόνιο, αλλά με την οτροπία που είχε δεν τη βοήθησε κανείς να ανέβει επιχειρηματικά. Ανύπαντρη εκ πεπιθήσεως, αποφάσισε να διαχειριστεί η ίδια το μικρό ξενοδοχείο που της άφησε ο πατέρας της. Και μάλιστα με τον πιο επικοδομητικό τρόπο. Σκοτώνεσαι στη δουλειά, βλέπω, Να θυμηθώ σου δώσω αύξηση, όχι τίποτα άλλο, να είστε πληρώσει τους γιατρούς για την υπερκόπωση. Λολοαμερικάνα. Α, να σας πω, δεν φταίω εγώ που δεν έχουμε πελάτες. Από τότε που φτιάχτηκε η Αττική Οδός, έχει κόψει δουλειά. Σου κόψω μια στα μούτρα, σου πω εγώ έχει κόψει δουλειά. Ρε ορνιδοσκάλισμα του Φαράω. Εμάς η Αττική Οδός μας βολεύει. Διότι όσο λιγότερα αυτοκίνητα περνάνε από την Αττική, τόσο λιγότερα μάτια βλέπουν τους πελάτες μας. Σε συνδυασμό τώρα αυτό με την αχημίδια που διακρίνει την επιχείρηση αυτή, σε λίγο καιρό θα κάνουμε ξένες δουλειές. Υπομονή, Σερή. Τότε τι να πω. Τίποτα να μην πεις. Πάρε αυτά τα γκούρια και βάλτε εκεί που ξέρεις. Κυρία Μαρία, τι εννοείτε. Στο ψυγείο. Εγώ πάω μέσα. Αν έρθει κανείς, ξέρεις να κάνεις. Αλίμονο. Πού είναι το γραμματάκι? Αχ, κάπου εδώ το έχω. Πού το έχω? Κάπου εδώ. Στοπ. Οχ. Ρε παιδιά, κομμωδία του Γκολντόνι κάνουμε. Δεν κάνουμε ψυχόδραμα. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αιμονή σας να παίζετε λες και ανεβάζουμε ένα γκάμπλερ. Κύριε Φιλίππ, εγώ τη το έχω πει πολλάκι. Δεν κάνει για το θέατρο. Εσύ θα μου κάνεις τη χάρη να κοιτάς το ρόλο σου μόνο. Το αν κάνει για το θέατρο θα τη το πω εγώ. Δεν κάνεις, κοπέλα μου, για το θέατρο. Μπα, και γιατί κάνω? Τι, πήγαινε, παιδί μου, στη θέση σου. Θα έρθεις μετά από το γραφείο μου και κάτι θα βρούμε. Ναι. Το χτύπησε και αυτό το κομμενάκι ο γέρος του Μωριά. Αχ, αλύσε εμάς που γεννηθήκαμε άντρες. Αλύσε εμάς. Και άντρες μιλάμε. Συγγνώμη. Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ για να αφήσω ένα βιογραφικό? Για ρόλο ψάχνετε? Όχι. Κρίμα. Γιατί με την εμφάνισή σας εδώ μπέρνατε. Αλύσε μας που γεννηθήκαμε άντρες. Το ξανάπες και σε διόρθωσα. Μην τα λες αυτά τα πράγματα εσύ. Καρφώνεσαι. Ο σκηνοθέτης? Ο κύριος. Συγγνώμη. Ποιος είναι πάλι? 5 λεπτά διάλειμμα, παιδιά. Παρακαλώ, πώς μπορώ να βοηθήσω? Θα ήθελα να αφήσω ένα βιογραφικό, μπορώ? Πάνε εύκολο, έλατε, περάστε, καθίστε. Θα ήθελα πολύ να καθίσω, αλλά βιάζομαι. Α, να το κανονίσουμε τότε για μια άλλη φορά. Έρχομαι εκ μέρους του αδερφού μου. Μάλιστα, ωραία. Ποιος είναι? Φίβος Ευδαίμων.
παιδιά. Ευδαίμον. Δεν μου λέει κάτι. Τέλος πάντων, έχετε ξαναεργαστεί στο θέατρο. Αχ, δεν καταλάβατε. Έρχομαι εκ μέρους του αδερφού μου, για τον αδερφό μου. Και γιατί δεν έρχεται ο ίδιος? Ντρέπεται. Είναι άρρωστος. Στο κρεβάτι. 40 πυρετό, ψήνεται. Ψήνομαι, ψήθηκα. Βγάλ' το. Πώς είμαι? Ίδιος. Τι ίδιος, δεν μαύρισα? Όχι. Υποτίθεται πως με αυτό το μαραφέτη θα πρέπει να είχα ήδη μαυρίσει. Αναρωτιέμαι πού έχει κρυφτεί η μελανίνη μου. Και τι θέλετε, να ψάξω να τη βρω? Να ψάξεις να βρεις τις οδηγίες. Είμαι σίγουρος ότι κάτι κάνεις λάθος. Εγώ? Αμ' τι εγώ? Να σας θυμίσω ότι εσείς μου το δώσατε. Να σου θυμίσω ότι πληρώνεις ένα σκασμό λεφτά για να κάνεις αυτό που σου λένε. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Δεν αμφιβάλλω. Άλλωστε πάντα μου θύμιζες κουτσομούρα. Τι με κοιτάς, μωρί, πήγαινε δε στις οδηγίες. Ορίστε. Το λέει καθαρά. Τοποθετήστε το σε απόσταση 15 εκατοστών. 15 εκατοστά! Τόσο δηλαδή! Ναι, θα θέλατε να είναι τόσο 15 εκατοστά, αλλά δεν. Εμίλια, γίνεσαι πρόστιχος! Με αναγκάζετε. Έλα, άνθρωπε μου, κρατά μου τη λάπα στα 15 εκατοστά. Άντε και πρέπει να στείλω βιογραφικό στην Αμερική. Ήδη ψάχνουν το νέο ταλέντο που θα ενσαρκώσει το Μάικλ Τζάκσον στη νέα ταινία. Και τότε γιατί παιδευόμαστε με αυτό εδώ το σελαριού μου, αφού ο Μάικλ Τζάκσον είναι λευκός? Βρε, μίλη. Είναι δυνατόν με αυτό το μουτράκι και με αυτή τη σταθερή μητούλα να τον κάνω όπως είναι τώρα? Εγώ βρε θα τον κάνω στην ηλικία των Jackson 5. Και 5, Jackson 10. Στο διάολο κατά τη λάμπα που θα μου πεις εσύ 10! Ποιο εκεί? Πρόκειται περί μεγάλου ταλέντου. Μεγάλο είπα, τεράστιο. Τεράστιο ταλέντο από τα λίγα. Αν το βλέπω, δεν το βλέπω. Με τέτοιο θράσος που έχουν μερικές, πώς να επιζήσουμε εμείς το χώρο? Πώς να επιζήσουμε με το ταλέντο μας φυσικά. Το θράσος υπερνικάει του ταλέντου. Άκουμε που σου λέω. Κάτι ξέρω. Τι κάνεις, μωρή, αφού τον πήρες το ρόλο? Ναι. Αλλά όχι το πρωταγωνιστικό. Α, το πρωταγωνιστικό! Σκηνοθέτα, εδώ είμαι. Εδώ. Συγγνώμη, αφαιρέθηκα. Ναι. Κάτι λέγαμε. Για τον αδερφό μου. Για τον αδερφό σας. Ναι. Και έχει ξαναεργαστεί στο θέατρο ο αδερφός σας? Όχι, όχι, αλλά όποτε έχει αφήσει βιογραφικό, πάντα του κάνουν πρόταση. Τι μου λέτε? Τι μου λέτε? Λοιπόν, λέγε. Εισιτήρια ή ταξιθέτης? Μπορώ να πάρω τη βοήθεια του κοινού? Όχι. Τι άλλες επιλογές έχω? Σαν τι άλλες επιλογές θα ήθελες? Ξέρω εγώ, καμιά δουλίτσα πιο κοντά στη σκηνή. Σου έχω την καλύτερη. Τι στο καλό, τόσο εύκολο ήταν. Λοιπόν, θα ξεκινήσεις από τις σκάλες και σιγά 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 θα φτάσεις και στη σκηνή. Να πηγαίνω κι εγώ σιγά σιγά. Βλέπω έχετε και σφουγγάρισμα. Καταλαβαίνετε ότι το να πάρω κάποιον ο οποίος δεν έχει ξαναδουλέψει στο θέατρο είναι ρίσκο. Εμπιστευτείτε με και δεν θα χάσετε. Θα το πάρει κανείς άλλος και θα χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο. Χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, μια και μου είστε ιδιαιτέρως συμπαθείς, προτιμώ να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο επειδή δεν πήρα κάποιον, παρά επειδή τον πήρα. Δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά σκεφτείτε ότι βγήκε πρώτος από τη δραματική σχολή. Αυτό σημαίνει ότι αποφύτησα. Αποφύτησα! Τι να πω, αν είναι έτσι όπως μου τα λέτε. Και λίγα σας λέω. Όχι επειδή είναι αδερφός μου, αλλά ώρες πιστεύω πως είναι η μετενσάρκωση του Κατράκη. Τώρα υπερβάλλετε. Και εγώ αυτό λέω και με τα λέω. Μπα, δεν είναι η μετενσάρκωση του Κατράκη. Του μείνω τι είναι. Μάλιστα. Μπορώ να δω λίγο το βιογραφικό του? Ναι. Αυτός εδώ είναι ο αδερφός σας. Αυτός είναι ο Άινστάιν, αυτός είναι ο αδερφός μου. Αυτός εδώ πέρα είναι ο Καθράκης. Που όταν το ξανασκέφτεστε, γίνεται μηνωτής. Γλυκούλης δεν είναι? Παίρνε έξω, κοπέλα μου. Τι τρόπος είναι αυτός? Ο καλύτερος που μπορώ να έχω. Δρόμο. Όχι, όχι από εκεί.
Από εδώ, από αυτή την πόρτα που έφυγε κλωτσιδών και αδερφός. Έξω, δε σου λέω. Δεν είναι τρόπος αυτός όμως, Ρε δρόμο, ρε πάρε. Θα σ' αποάρθει να μην μιλήσω. Ρε φύγε από εδώ, σου λέω. Περιμένω. Στα τσακίδια, για να μην ξαναπατήσεις εδώ. Εμένα με χρειάζεστε κάτι άλλο. Ρε δρόμο, ρε σου λέω, ρε. Δρόμο. Ους! Άντε, παιδί μου! Κόντο, καλησπέρα σας. Δωματιάκι. Ναι, παρακαλώ, ένα δωμάτιο για κάνα 2-3 ώρες και αν είναι εύκολο να είναι εσωτερικό. Είναι σημαντικό αυτό για μένα. Μπα, μας πιάσανε οι ντροπίτσες. Μισό λεπτό, να δω αν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο εσωτερικό. Ναι. Ήρθε ένα ζευγάρι. Τι μου λες, καλή. Άσε, θα δω μόνο, δεν ξέρω τι δικά σου τα γούστα. Πάλι ο Κόντογλου. Τις ξέρουμε τις δικές του επιδόσεις. Δώστε ένα κανονικό. Η μικρή μου φαίνεται ξεπεταγμένη. Λες, Δεν έχεις άδικο. Δώστε 34. Είμαι περίεργη να δω τις επιδόσεις αυτής της μικρής. Είπε ότι θέλει ένα εσωτερικό. Εσωτερικό, στο 33 έχουμε κάμερες. Αυτός είναι ο Αντώνης μας. Δικηγόρος στο επάγγελμα και πολύ καλό στη δουλειά του. Α, όλα και όλα. Η κυρία Μαρία έχει να το λέει. Δίκη δεν έχει χάσει. Το αμόρε. Επιτέλους κάθομαι. Λίγο νερό, φέρα μου λίγο νερό, καλό μου. Αναστατωμένη τη βλέπω. Φέρε λίγο νερό, καλέ, πνίγεται. Τι έγινε? Κάλλους γκάλαν τα πόδια μου. Από το πρωί τρέχω. Τη μία έχω το φίβο που με στέλνει από εδώ και από εκεί να μοιράζει το βιογραφικά του σαν φεύγει ο Λάνλες και υπάρχει περίπτωση να βρει ποτέ δουλειά στο θέατρο. Και από την άλλη έχω τη μαμά που έχει την απέτηση να τρέχω μαζί της από γκαλερί σε επιδείξεις μόδας, από πολυώρες εξορμήσεις σε μαγαζιά μέχρι δημοπρασίες. Και γιατί έχει τέτοιες απαιτήσεις? Για να μάθει, λέει, να κόβει το μάτι μου στις αγορές. Και τι το πέρασε το μάτι, σαν βολέμονο? Αντώνη, σταμάτα την ειρωνία. Μερικές φορές νομίζω ότι περιτριγυρίζομαι από τρελούς. Και γιατί δεν πας να μείνεις μόνη σου, αγαπούλα? Εκείνο το σπίτι στο ψυχικό άδειο το έχετε. Το σπίτι στο ψυχικό. Το σπίτι στο ψυχικό είναι μια νεοκλασική μονοκατοικία που η μαμά μόνο ως παντρεμένη θα με αφήσει να πατήσει το πόδι μου, ακόμα και στα σκαλιά της εισόδου. Είναι, λέει, η πρίκα μου. Ε, τότε παντρέψου. Πώς να παντρευτώ, ρε Αντώνη, μόνη μου? Μόνη σου. Άκου μόνη σου. Τι πλακίες είναι αυτές? Μαζί μου να παντρευτείς. Τρελαίνομαι να βλέπω ερωτευμένα ζευγαράκια. Πες του το τώρα. Ξέρεις πόσο πάρα πολύ θα το ήθελα. Ναι, όχι αυτό, το άλλο. Τρέχα τώρα να το πεις στην κυρία Ευγενία. Έτσι, μπράβο. Έτσι να τον άκη μου. Αν ήταν καλέ όλα ρόδινα σε αυτή τη ζωή, τι θα έκανα τώρα εγώ εδώ, Γιατί δηλαδή? Άσχημα της πέφτει να παντρέψει την κόρη της με δικηγόρο? Όχι, άσχημα δεν της πέφτει. Άσχημα της πέφτει να συμπεθερέψει με κάποια που να είναι έστω και κατά ένα ευρώ φτωχότερη από την Αθηνά. Το ρίξαμε και στο 12ο τώρα. Την Ωνάση. Και δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει γνώμη με τίποτα? Υπάρχει. Όταν τα γαϊδούρια μάθουν να λύνουν εξισώσεις, τότε και μόνο τότε η μαμά θα επιτρέψει να μπει στο σπίτι της μια καθημερινή γυναίκα. Και πρόσεξε τι είπα, να μπει, όχι να συμπεθερέψει κιόλας. Και γιατί συνεχίζουμε αυτή τη σχέση αν δεν υπάρχει ελπίδα? Εκτός βέβαια αν περιμένεις να αποκτήσεις κάποτε η μάνα μου τα λεφτά της Ωνάσης. Πράγμα το οποίο για να γίνει όχι εξισώσεις πρέπει να μάθουν τα γαϊδούρια. Πρέπει να μπουν το λιγότερο στο πανεπιστήμιο. Δεν περιμένω να αποκτήσει αυτά τα χρήματα ούτε η μαμά σου ούτε εσύ. Εγώ σε αγαπάω και μου φτάνει.
Αλλά κάνε και εσύ μια παραχώρηση, Αντώνη. Ναι, ρε Αντώνη. Παραχώρησε στη μάνα σου 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Πες μου τι θες να κάνω και θα το κάνω. Να πεις ένα μικρό ψεματάκι. Τι είδους ψεματάκι? Το ζουδούλι. Μικρό, μικρουλίνο. Ότι η μαμά σου είναι μια ζάμπλητη κυρία της υψηλής κοινωνίας. Γιατί γελάς? Μα είναι να μην γελάω. Η μάνα μου κυρία της υψηλής κοινωνίας. Η μάνα μου είναι πιο λαϊκή και από τη λαϊκή αγορά. Είναι απλή. Μια απλή και αθώα γυναίκα. Ναι. Αυτό ακριβώς ήταν η Μαρία. Μια απλή και αθώα γυναίκα. Ωραία, τώρα κάνε ένα κοντινό στα πόδια της. Και τώρα στο δάχτυλό της. Αυτό δεν είναι δάχτυλο, Ριάννα μου. Μπορεί να μοιάζει, αλλά δεν είναι. Άρε, Κόντογλου, σε δυο ανήμερο είσαι τρομάρα σου. Να τους πάρω ένα γενικό. Τι να το κάνεις, Ριάννα, το γενικό, να δείξει τον Κόντογλου σε όλο το μεγαλείο. Επικεντρώσου την κομπέλα μας και βγάλουμε κανένα πλάνο στις Προκόπιες. Έχει γούστα όμως ο σάτυρας, ε. Όπου, 12.30 πρέπει να φύγω να πάω να μαγειρέψω το παιδί. Πάνω στα καλύτερα, θα φύγετε. Τι ξυνίζεις, Δημούρης, καλέ. Είναι δυνατό να μην την ξυνίζω με αυτά που βλέπω? Από αυτά που βλέπεις βγαίνει ο μισθό σου. Παλιότερα περνούσε από εδώ όλη η αφρόκρεμα της showbiz. Τόσο, αυτό δεν είναι εξάδικο. Χρυσές δουλειές κάναμε τότε με τον Τριανταφυλόπουλο. Τώρα τι κάνουμε, καθόμαστε και μαγνητοσκοπούμε τις ερωτικές περιπέτειες του Κόντογλου. Μη στενοχωριέσαι, θα γυρίσει ο τροχός. Κύριε Μαρία! Μίλησα! Δεν μίλησα. Λοιπόν, εγώ φεύγω και ήταν να κάνεις καλή δουλειά. Θα κλείσεις ένα κοντινό στο σκουλαρίκι. Δεν εννοώ το σκουλαρίκι που φοράει αυτή της. Μην επιμένεις. Άσε με να ξέρω καλύτερα. Η μάνα μου κυρία δεν μπορεί να γίνει. Δεν είπα να την κάνουμε κυρία. Είπα να της μάθουμε να παριστάνει την κυρία. Αν πετάξει καμιά μπαρούφα, καταστραφήκαμε και οι δυο, το καταλαβαίνεις. Αποκλείεται, θα είμαστε και οι δυο συνέχεια από δίπλα της. Και απ' την άλλη, λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Μπορεί να μην δεχθεί να προσποιηθεί την αριστοκράτησα. Αποκλείεται να μην δεχτεί, θα το κάνει για χάρη του γιού της. Και τι είναι, μωρέ, Αντώνη, ένα μικρό ψεματάκι είναι. Όχι και τόσο μικρό. Τόσο μικρό. Γυναίκα είναι, είμαι σίγουρη ότι έχει πει και μεγαλύτερα. Αλλιώς τι να σου πω, ρε, Αντώνη, γιος της είσαι. Λίγο να την παρακαλέσεις. Λίγο να τη κλαφτεί, δεν μπορεί, θα το κάνει το ψυχικό. Αυτό που μου προτείνει να κάνουμε λέγεται πλαστοπροσωπία και διώκεται ποινικά. Λάθος. Αυτό που σου προτείνω να κάνουμε λέγεται θέλω να παντρευτώ την κοπέλα που αγαπώ και θα κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Μας βλέπω πίσω από τη φυλακή στα σίδερα που είναι για τους λεβέντες και τη μάνα να μας φέρνει κούτες στα τσιγάρα. Αποκλείεται, δεν ξέρω τι καπνίζω. Μου φαίνεται ότι δεν έχει καταλάβει πόσο σοβαρό αδίκημα είναι η πλαστοπροσωπία. Με μένα ως βασικό μάρτυρα υπεράσπιση θα την κερδίσετε τη δίκη. Φυσικά. Αν ήσουν μάρτυρα υπεράσπιση. Γιατί όμως βγάζει την ώρα σου απ' έξω? Και εσύ κατηγορούμενη θα είσαι. Και έχουν κάνει κάτι καινούργιες τέργες στον Κορυδαλό. Άλλο πράγμα. Ντρέπεσαι να πατήσεις. Και έστω ότι το κάνουμε. Για πόσο θα κρατήσει? Κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί ότι όλο αυτό είναι ένα καλωστημένο ψέμα και ότι δεν υπάρχουν λεφτά ούτε για δείγμα. Ας γίνει ο γάμος και μετά λέμε ότι χάσα την περιουσία σας στο χρηματιστήριο. Απλούστατο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Νατάσα. Μου φαίνεται ότι ένα τόσο μεγάλο ψέμα δεν θα μας βγει σε καλό. Και πολύ καλά κάνει και σου φαίνεται. Μερικά μαθηματάκια χρειάζεται μόνο. Εντατικές πρόβες εννοείς. Και σε καμία εβδομαδούλα ήταν έτοιμο. Μήνα και βάλε. Αντώνη! Αυτό που είπες πριν ότι θες να παντρευτούν το νοούσες. Και το ρωτάς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Λοιπόν, αναλαμβάνω εγώ την προετοιμασία της μητέρας και μιας και όλο αυτό είναι δική μου ιδέα, αναλαμβάνω και την ευθύνη για ό,τι προκύψει. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πάει μαμά, χαλάσαν τα καλλιτεχνικά. Έχεις δίκιο, παιδί μου. Α, εδώ είσαστε και οι δύο. Θέλω να σας μιλήσω. Τι συμβαίνει, χρυσό μου? Πες μου γρήγορα, γιατί με έχει καλέσει για απεριτήφη η Μαριάννα. Και έχω στη διάθεσή μου μόνο 4 ώρες για να ετοιμαστώ. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι να φορέσω. Και με τι κόσμημα θα το συνδυάσω. Αποφάσισα να παντρευτώ. Γιατί, είσαι έγκυος? Φύγω εσύ ειδικά βουλώστο, γιατί τα έχω ήδη μαζεμένα. Πολύ χαίρομαι, κορίτσι μου. Ευκαιρία να διοργανώσουμε ένα garden party. Θα καλέσουμε όλη την υψηλή κοινωνία και μετά αποφασίζουμε ποιο σου ταιριάζει καλύτερα. Δεν χρειάζεται, μαμά, τον έχω ήδη βρει. Μόνη σου? Σε ποιο garden party τον γνώρισες? Ποιος σε σύστησε? Δεν τον γνώρισα σε καμία από αυτές τις ανιαρές και ανούσιες συγκεντρώσεις. Ω, μοντιέ. Είναι αλήτης.
Νο, μαμά, απλώς δεν πηγαίνει σε garden party. Άρα είναι αλήτης. Σιλάνς, φίβο. Σιλάνς, φίβο. Και τι επαγγέλλεται? Δικηγόρος. Γι' αυτό δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα. Α, δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα, χρυσό μου. Και ο Λικουρέζος δικηγόρος είναι, αλλά για πήγαινε στα πιο in garden party και αν δεν τον δεις μέσα, εγώ τώρα εδώ μπροστά σου θα κάψω 4 συνολάκια μαζί με τα σορτή παπούτσια. Αφόρετα. Έτσι κάνουν οι σωστοί δικηγόροι. Όσο και να το κάνουμε, οι κοινωνικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητες στον κύκλο μας. Ο Αντώνης δεν ανήκει στον κύκλο μας, μαμά. Αν δεν ανήκει στον κύκλο μας, τότε δεν έχεις βρει ακόμα το μέλλοντα σύζυγό σου. Γι' αυτό σου λέω θα διοργανώσουμε ένα garden party. Θα αφήσω τον κάθε πρικοθύρα να βάλει χέρι στην περιουσία μας. Ο Αντώνης δεν χρειάζεται την περιουσία μας, μαμά. Έχει δικά του λεφτά. Πόσα? Δεν τα μέτρησα. Άρα είναι αμέτρητα. Καλό αυτό. Και δεν μου λες. Ανήκει στη λίστα των πιο περιζήτητων εργενίδων. Όχι. Τότε θα έχει κάποιο κουσούρι. Απλά προτιμάω να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μαμά. Να το το πρώτο κουσούρι. Μπράβο, Φίβο. Σε παρακαλώ, μόνο μια συνάντηση. Σου είπα όχι. Δεν μπορώ να παριστάνω την κόμη σας στα καλά καθούμενα. Για 2 ώρες μόνο. Δεν μπορείς να μου κάνεις το χατήρι για 2 ώρες. Όχι. Γιατί οι 2 ώρες θα γίνουν 4, 4, 8 και 8 μια ολόκληρη ζωή. Με φαντάζεσαι εμένα μια ζωή με κόμπα στη λέτο. Τα μεταξωτάβρακιά θέλουν και επιδέξιους κόλους. Γιατί? Τι γιατί? Δεν είναι ο δικός επιδέξιος. Σου δώσω μια δαμούτρα, να σου πω εγώ τι είναι και τι δεν είναι. Μανούλα μου, σε ικετεύω. Μόνος που να γίνει ο γάμος. Και άμα γίνει ο γάμος και είσαστε παντρεμένοι, εγώ τι θα κάνω, θα εξατμιστώ? Θα πούμε ότι έχασε την περιουσία στο χρηματιστήριο. Απλούστατο. Ωραία, βγάλτε με και άχρηστη τώρα. Δεν είναι θέμα ανικανότητας. Είναι θέμα κακών συγκυριών. Το να πέσει το χρηματιστήριο είναι πολύ sick. Και μετά το sick έρχεται το σοκ. Αυτό υποτίθεται ότι θα πάθεις. Σοκ. Μάλιστα. Και πόσο μεγάλη υποτίθεται ότι είναι αυτή η περιουσία που θα χάσει το χρηματιστήριο και θα πάθω σοκ? 4 ξενοδοχειακά συγκροτήματα, 3 εστιατόρια και πολλές μετοχές στο χρηματιστήριο. Α, είναι και ο Τζογαδόρης. Τζογαδόρης, α. Δεν τη φωνάς μια κανένα blackjack? Μια κουβέντα ακόμα να πεις και θα σου ταΐσω το τηλεκοντρόλ κουμπί κουμπί, ε! Θα σε καταγγείλω στο χαμόγελο του παιδιού. Σιλάνς, παιδιά, προσπαθώ να σκεφτώ. Καλά είναι τα ξενοδοχεία και οι επιχειρήσεις. Αλλά τη σημερινή ημέρα, αν δεν έχεις πλοία και αν δεν ασχολείσαι με τα ναυτιλιακά, ούτε σε φιλανθρωπική εκδήλωση δεν σε καλούνε. Δυστυχία και αυτή να θες να χαρίσεις τα λεφτά σου και να μην τα παίρνει κανείς. Εντάξει. Πες μου ότι θα έχω δικό μου καράβι. Εγώ βρε με τη Σαλαμίνα πάω να δω τη φίλη μου για να αντέξω τη διαδρομή κατεβάζω ένα κουτί δραμαμίνες. Όχι να έχω δικό μου ολόκληρο καράβι. 4 θα έχεις. Α. Και μάλιστα σημείωσε τα ονόματα να τα θυμάσαι. Άγιος Μερκούριος, Άγιος Αθανάσιος, Αγία Πελαγία. Και Άγιος Πρεβέζης. Δεν τρέπεσαι βρε να ανακατεύεις τις όγιες ψευχές σου. Θα μας κάψει ο Θεός. Γη θα έχω. Εκείνη τα λεφτά. Για τα καράβια βουλιάζουν. Να είναι το οικόπεδο, σαν να πεις. Οικόπεδο δεν θα έχεις. Όλο το πόδι της Χαλκιδικής δικό σου θα είναι. Ποιο απ' όλα? Το δεξί. Α, παπά, εκείνη τα γιώρος, παιδί μου. Τότε το αριστερό. Δεν γίνεται. Δεν ταιριάζει με τις πολιτικές μου πεπιθήσεις. Τότε πάρε το μεσαίο. Πώς μου μιλάς έτσι? Κάτσε να πάρω χαρτί και μολύβι να τα γράψω και στο τέλος δεν ξέρω τι έχω. Δεν χρειάζεται. Μας βολεύει αυτό. Θα πούμε ότι είσαι τόσο πλούσια που δεν ξέρεις τι έχεις. Θα το φάσω όλο αυτό. Enfant de compte. Αν είναι έτσι, ας τη γνωρίσουμε τη γυναίκα. Ποια γυναίκα? Τον άντρα εννοώ. Που θέλει να παντρευτεί. Εμίλιε! Εμίλιε! Φωνάξατε. Αύριο θα έχουμε επίσημους καλεσμένους. Θέλω να ετοιμαστεί ένα τραπέζι 5 ατόμων. Και τα θέλω όλα στην εντέλεια. Όπως πάντα. Αλέ! Αλέ! Αύριο. Αύριο. Ποιος μίλησε για αύριο? Μαμά, αύριο. Το Γοργόν και χάρη να έχει. Τι μας δίνεται η ευκαιρία να διευρύνουμε τον κύκλο μας. Και θα τη χάσουμε με άσκοπες καθυστερήσεις. Αφενός δεν είναι ευκαιρία να διευρύνουμε τον κύκλο μας, αλλά ευκαιρία να παντρευτώ και αφετέρου, μαμά, δεν είπαμε να γίνει και αύριο, έχουμε καιρό μπροστά μας. Και
και πότε υπολόγιζες να μου τον γνωρίσεις? Πότε! Σε κανένα μήνα και βάλε. Έχουμε καιρό, μην αγχώνεις. Για να δούμε. Δεν μου λες την άλλη, είπες τίποτα. Η σχέση μου με την άλλη έχει διακοπεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν χρειάζεται καν να το μάθει. Φαντάζεσαι να έκανε ξαφνικά ένα ντου και να ερχότανε? Ωραία γέλια που θα κάναμε. Δεν είναι καθόλου αστείο. Ναι. Εγώ είμαι. Τι έγινε? Τις μίλησες? Την κατάφερα τελικά. Μέσα στη βδομάδα θα αρχίσουμε σιγά σιγά τις πρόβες. Εσύ τι έκανες? Κι εγώ καλά τα πήγα. Αύριο έχουμε συνάντηση. Τι συνάντηση? Αποκλείεται. Πες ότι δεν γίνεται. Α, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει ήδη βγει το πρόγραμμα για αύριο και αν ακυρωθεί αδικαιολόγητα θα μετρήσει εις βάρος σας. Πες ότι έφυγε εκτάκτως ταξίδι για Ελβετία. Α, καρδούλα μου, έχεις αρχίσει και μπαίνεις στο πετσί του ρόλου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε από εκεί. Για να κανονίσουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Έλα, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, γεια. Τώρα δουλειά. Φύγω. Φύγω, τι έπαθες? Βουλώσανε τα σιφόνια. Εμίλιε! Εμίλιε! Άσε καλής έτσι. Έρχεται στην Ελλάδα. Μαμά, ξέρω. Έχει άγχος, γιατί το Σάββατο έρχεται ένας Άγγλος σκηνοθέτης και θα κάνει οντισιόν στη Λυρική για το Κάτς. Όχι σήμερα, Φίβο, το Σάββατο. Όχι αυτός. Αυτή. Φίβο, πώς μιλάς έτσι? Τι γλώσσα είναι αυτή? Αυτά σούμε τη γαλλίδα ντατά που σου είχα και σε μεγάλωνε. Σετ φάμα. Ποια γυναίκα? Ελ! Πες μου ότι κάνεις έτσι για μια γυναίκα. Κι εγώ νόμιζα ότι συνειδητοποίησε την ανυπαρξία του μυαλού και τον έπιασε κρίση. Φεύγω. Λαμούρ! Αχ, σ' αφήνω εγώ να ζήσει τον έρωτά σου με την κοπελιά. Μαμά, μην ξεχάσεις πριν φύγεις να τον γυρίσεις στα ελληνικά. Μην κάνεις έτσι, βρε παιδί μου. Μην με κάνεις να καλέσω απογευματιάτικα λογοθεραπευτή. Ελ! Σε μοναμούρ! Ποια είναι αυτή? Και στα ελληνικά, παρακαλώ. Μην μας περάσουν και για ψωνισμένους. Ντογά Βαλβί! Ποια είναι αυτή η Ντογά Βαλβί? Δεν το πιστεύω ότι είσαι τόσο απέδευτη, μωμό! Μια Ελληνίδα έχει κάνει επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Το απόλυτο θηλυκό. Η μετουσίωση του ταλέντου. Το αιώνιο σύμβολο! Τι συμβολίζει? Τον έρωτα. Λαμούρ. Άντε ακόμα. Are you ready? Εγώ είμαι έτοιμη, εσύ? Of course, madam. Δηλαδή, τα μάζεψες όλα? Absolutely, madam. Βρε στο διάλογο πήγε να φέρεις και τα υπόλοιπα που θα μου πεις εμένα absolutely. Κόπανε. Άντε, γιατί ξέρεις τι είσαι. Ένα τηλεφώνημα στην πρεσβεία. Και μετά την ξέρεις τη συνέχεια. Βαλιτζούλες, αεροπλανάκι και πίσω στην πατρίδα σου, στην Ελλονοσία και στο γείτονα πυρετό. Είδες που δεν τα έχεις μαζέψει όλα? I had not noticed them. I had not και στα μούτρα σου. Θα μου πεις εμένα, Αχ, βρετό. Νοστάλγησα την Ελλάδα, τους Έλληνες, το καμάκι, τον Αντώνη. Αλήθεια, πόσο και ωραίο έχω να του μιλήσω. Haven't you called him yet? Όχι, θα του κάνω έκπληξη. Το πουλάκι μου. Σαν τρελός θα τρέξει στην αγκαλιά μου. Εντάξει, βρε παιδιά, είπα ότι θα το κάνω. Δεν χρειάζεται να με τραπεζώσετε κιόλας. Δεν το κάνουμε για να σας ευχαριστήσουμε. Το κάνουμε γιατί αύριο το μενού έχει αστακό με μαγιονέζα και πρέπει να μάθετε να τον τρώτε σωστά. Μια χαρά ξέρω να τον τρώω, κοίτα. Τι έγινε, ρε παιδιά, δεν είπαμε ότι θα φάμε? Ο αστακός θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Πρέπει να του φέρεσαι με τρυφερότητα. Γιατί, φοβάσαι, μην παραξηγηθεί και φύγει. Λοιπόν, παίρνουμε το μαχαίρι και το πυρούνι και αρχίζουμε. Όχι αυτό, αυτό είναι του φρούτου.
Α, δεν με πειράζει εμένα. Εκτός αν ενοχλεί τον Αστακόητη. Μας βγήκε πολύ ευαίσθητος τελευταία. Λοιπόν, το σωστό πυρουνάκι είναι αυτό. Αυτό. Κόβουμε το κεφάλι. Για να το φάμε μετά. Όχι, το κεφάλι το αφήνουμε στην άκρη, δεν τρώγεται. Άντε καλέ, εσείς δεν ξέρετε να φάτε. Σου πω εγώ πώς τον τρώνε τον Αστακό. Λοιπόν, πρόσεξε. Πιάνεις τον Αστακό με τα δύο σου χέρια, έτσι. Τον φέρνεις κοντά στο στόμα και ρουφάς το κεφάλι όπως τα σαλιγκάρια, ας πούμε. Κατάλαβες. Αλλά δυνατά. Να πιεις όλο το ζουμάκι. Έτσι. Μήπως να λέγαμε ότι είναι χορτοφάγος. Γιατί δεν το τρώω καλά. Ποιος να μου το έλεγε όταν αγόραζα την κυκλοπαίδεια, γιατί τη φορτωνόμουν εγώ. Το νου σου στα βήματα. Να είσαι πιο σταθερή. Αλλά τα πάω. Περίφημα. Ωραία. Κάνε τώρα μια στροφή. Σας το έπαιγα, βρε παιδιά. Είμαι γεννημένη για τη μεγάλη ζωή, δεν χρειάζεται να προσπαθήσω καν. Έλα τώρα. Κάθισε εδώ στην καρέκλα και ξεκίνα μια συζήτηση σαν κυρία. Αυτά τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Λοιπόν, τι γίνεται ρε παιδιά, πώς πάτε κέφια. Τι είναι αυτό. Ποιο. Τρόπος που κάθεστε. Γιατί τι έχει. Μια κυρία δεν θα καθόταν ποτέ έτσι. Κλείστε τα γόνατά σας. Ωραία. Βάλτε τα χέρια σας πάνω στα γόνατά σας. Έτσι. Ναι. Ισιώστε την πλάτη σας λίγο. Και το κεφάλι λίγο πιο ψηλά. Καλά είμαι τώρα. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Γαλλίας, μαμά? Το Παρίσι. Σωστά. Και από πού ψωνίζουμε όταν πάμε στο Λονδίνο? Από το duty free του αεροδρομίου. Άντε βρε, χαζαπλάκα έκανα. Στου Χάροτς. Χάροτς. Το ρο δεν προφέρεται. Χάροτς. Το ρο δεν προφέρεται. Πηγαίνεις συχνά στο Λονδίνο? Καλέ, σιγά το ταξίδι. Συνέχεια πηγαίνω. Κολλιά της Πατήσια το έχω κάνει. Αυτό το τελευταίο το πρόσθεσα μάνα μου, δεν είναι. Κάνε μου τη χάρη να μην βάζεις προσθήκες. Έχω αρχίσει και κουράζομαι. Α, εσύ κουράζεσαι. Για βάλε τα γέλ ψηλό, τα κούνι και καλσόν με κορσέ, να σου πω εγώ τι σημαίνει κούραση. Καλά σου λέει η μητέρα σου, Αντώνη. Δεν φτάνει που έχει τους μπελάδες, έχει και σένα. Μια χαρά τα πάτε, κυρία Μαρία. Να είσαι καλά, Νατάσα, που καταλαβαίνεις τι περνάω. Και πού προτιμάτε να μένετε όταν πάτε στο Λονδίνο? Μεγάλη κουβέντα είπα. Μη μουρμουρίζεις, μιλά δυνατά να σ' ακούμε. Καλά, παρντάν. Στο Notting Hill. Και τι είπαμε ότι είναι το Notting Hill? Είναι προάστιο του Λονδίνου. Και γιατί το προτιμάτε? Γιατί έχει φτηνό νοικί. Γιατί σας αρέσει η ησυχία? Αχ, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ η ησυχία όταν τη βρίσκω. Ποια είναι η αγαπημένη σου τραγουδίστρια? Α, καλά, αυτό είναι εύκολο, είναι ανεμόσχορη. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Το Χάρτινο το Φεγγαράκι. Μήπως δεν πω κανένα πιο εύθυμο, μωρέ. Ποιο θες? Το ας πούμε, μιλήσε μου, μιλήσε μου. Δεν σε μιλήσα ποτέ μου. Μιλήσε μου, μιλήσε μου. Πώς δεν σε ξεχάσω, Θεέ μου. Μιλήσε μου. Όπα. Τελειώσαμε. Εμείς τελειώσαμε, εσύ όχι ακόμα. Γιατί, τι άλλο έχω να κάνω? Μάθημα παγκόσμιου κινηματογράφου. Α, αυτή είναι η αγαπημένη σας ταινία. Αυτή είναι η χειρότερη ταινία που είδατε ποτέ. Εντάξει, να το καταλάβω, να δω την ταινία που μου αρέσει. Την άλλη δεν μου αρέσει, γιατί να τη δω? Α, εσύ δεν υποφέρεσαι πια. Μία σωστή κυρία πρέπει να έχει τεκμηριωμένη άποψη, ακόμα και για τις ταινίες που δεν της αρέσουν. Εντάξει, άμα είναι έτσι, θα τη δω. Και μην ξεχάσετε τα ραντεβού που σας έκλεισα για αύριο. Ποια ραντεβού? Δεν είπαμε ότι έχεις ραντεβού στο κομμωτήριο για βαφή, χτένισμα και μανικιούρ πεντικιούρ. Πεντικιούρ. Συγγνώμη, να μου σπίτι για φαίρι, θα δούμε για ποδόλουτρο. Μία σωστή κυρία πρέπει. Έλα, άστο, μη συνεχίσει, κατάλαβα, θα το κάνω κι αυτό.
Και τι ώρα θα πάμε στο κομματήριο? Δεν θα πάμε, μόνη θα πας. Μόνη μου θα πάω. Καλά, εγώ θα ντυθώ, θα στολιστώ, μέχρι πεντικιούρ θα κάνω. Και ο Αντώνης δεν κάνει τίποτα. Συγγνώμη, ρε Αντώνη, με εγώ την παντρεύω με την Αντέζα ή εσύ? Α, σταμάτα την κρίνια πια. Τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Ε, μα αλλιώς τα μιλήσαμε. Ελάτε τώρα. Ελάτε. Μια μέρα είναι. Θα περάσει. Όλα μια χαρά θα πάνε. Ναι, όλα μια χαρά, μια χαρά. Πω και έχω μια νύστα που δεν λέγεται. Τι έχεις βρε αγόρι μου? Δεν έχεις κουνηθεί από χτες το απόγευμα? Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Μάνα, αυτή εδώ μια μέρα θα γίνει νύφη σου. Α, αυτή! Α, καλά, αυτή κοντεύει την ηλικία μου. Ε, ποτέ! Μη μου λες εμένα, έζαμε. Τη βλέπεις τη Μούρδης? Τόσα μπότοξο τη Τζοαν Κόλλινς δεν έχει κάνει. Τώρα που τη βλέπω, παλιότερα είχε ένα λακάκι στο πηγούνι. Με τόσο τράβηγμα θα έχει φτάσει το σβέρκο της. Μαμά, σου απαγορεύω. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι για τη μέλουσα γυναίκα μου. Την αρχόντισσα της μεγάλης οθόνης. Μόνε του Αλ. Τι μόνε του Αλ? Ποιο αστέρι, τι μου λες? Πού έχει παίξει πια εκείνη τόσο διάσημη? Επίσης στο νεκροθάφτη. Και τι έκανε, το πτώμα? Ναι, το έχεις δει? Όχι, αλλά φαντάζομαι τι ταλέντο χρειάζεται για να κάνεις ένα τέτοιο ρόλο. Δεν διανοείσαι. Την έβλεπες ξάπλα και νόμιζες ότι ήταν πεθαμένη. Φοβερή ερμηνεία. Σε κανένα άλλο που να κινιόταν έχει παίξει? Βεβαίως, στο Τρόι. Με τον Μπραντ Πιτ? Όχι, το Τρόι είναι ο ελληνικός τίτλος. Στα αγγλικά λεγόταν It. Πρέπει να τη βρω. Πού να είναι τώρα το μωρό μου? Are you okay, madam? Αν με καίει, λέει, το φυσάω και δεν κρυώνει. Τόσες ώρες με στο αεροπλάνο. Αφού με ξέρω, τι τα θέλω εγώ τα υπερατλαντικά. It's over now, madam. Ναι, εμένα μου λες ότι τελείωσε. Τα βλέπεις στα χέρια μου. Λες και έχουν καταπιεί τον εγκέλαδο. Θα με δουν οι θαυμαστές μου και θα νομίζουν ότι έχω πάθει Πάρκινσον στα 29 μου. Ψόφο. Airplane is the safest means of travel, madam. Βέβαια, πολύ ασφαλές. Έτσι και πέσω από τα 35.000 πόδια, θα με σώσει εμένα το σωσίβιο. Και καλά να πέσω στον Ατλαντικό. Αν πέσω στις Άλπες, τι κάνω? I pray. Εσύ να προσευχηθείς, κακομοίρη μου. Γιατί ξέρεις τι είσαι, ε? Ένα τηλεφώνημα στην πρεσβεία είσαι. Ευθεία και το πρώτο δεξιά, παρακαλώ. Ο Αντώνης ήταν έτοιμος από νωρίς. Είχε άγχος, βλέπετε, για τις εξετάσεις που θα πέρναγε η μανούλα του και ο ίδιος. Μισό μπουκάλι βότκα κατέβασε για να τα αντέξει. Αλλά, όπως βλέπετε, ούτε βλέφαρο δεν τρεμοπαίζει. Μωρέ, γερό ποτήριο Αντωνάκης. Μωρέ, μπράβο. Μωρέ, μπράβο. Άντε, μαμά, ακόμα. Θα αργήσουμε. Έρχομαι. Μα τι κάνεις τόση ώρα? Έκανα μια επανάληψη για να δω αν τα θυμάμαι όλα. Τελευταία στιγμή. Θα τα μπερδέψεις. Τι να κάνω, παιδάκι μου, βάλετε πάρα πολύ ύλη. Τα έχω γράψει εγώ εδώ όλα, θα το πάρω μαζί μου αυτό. Σκονάκι θα πάρεις μαζί? Ναι, μην με πιάσει αδιάβαση η πεθέρα. Ποια είπαμε ότι είναι αγαπημένη σου ταινία? Τα μάτια ερμητικά κλειστά του Στάνλι Κιούμπρικ. Και τι σου άρεσε περισσότερο? Το τέλος, γιατί είναι πρωτότυπο. Και τι γινόταν στο τέλος? Σε ρώτησα κάτι. Αντώνη μου, με παρέσυρε ο τίτλος. Τι εννοείς? Μάτια ερμητικά κλειστά. Κοιμήθηκες? Oh my God. Home, sweet home. Τι νοσταλγία. Εντάξει.
Σαν να μην πέρασετε μια μέρα. Yes, madam. Φέρε τις βαλίτσες επάνω. Πάρε και αυτό. Πλήρωσε και το ταξί. Yes, madam. Και μετά από όλα αυτά, αποφάσισαν να ζήσουν μαζί και να κάνουν μια νέα αρχή. Μετά από όλα αυτά το συγχώρεσε, ε. Ναι. Απίστευτο. Σιγά μην του κράταγε και μούτρα. Ανάγκη την είχε ο Τόμ Κρούζ. Τι χαζή γυναίκα. Χαζή είσαι και φαίνεσαι. Ζω. Α, το χοντρένες, Μαρίτσα. Κάτι τέτοια βλέπουν οι άντρες και μας κάνουν ό,τι θέλουν μετά. Άσε τα φεμινιστικά σου, βρε χρυσή μου γυναίκα. Και τρέξε να πας στο τραπέζι, γιατί θα αργήσεις και θα αγκαρίζεις η πεθέρα. Που θα κρίνεις εσύ το Θεό, το Στάνλεϊ. Τι να πεις. Ωχ. Αυτό δεν ήταν μες στο σενάριο. Ποιος να είναι τέτοια ώρα. Δεν ξέρω, δεν περίμενα κανέναν. Αντώνη μου. Συγγνώμη, τι ξέρετε. Ζώρα. Δεν ξέρω. Μαμά! Μαμά!